31.000 χρόνια πριν, ζώα ζωγραφισμένα στο σπήλαιο Σοβέ στη Νότια Γαλλία. 29.000 χρόνια πριν, ένα αποτύπωμα χεριού σε μια σπηλιά κοντά στη Μασσαλία. Η είσοδος της σπηλιάς είναι σήμερα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. 25.000 χρόνια πριν, μια φιγούρα της Αφροδίτης είναι παγκόσμια το πρώτο δείγμα παρουσίασης προσώπου. 16.000 χρόνια πριν, η τύχη των πολύπλοκων σπηλιών στο Λασκό είναι καλυμμένη από ένα τεράστιο αριθμό ζωγραφισμένων ζώων. Μετά το 1000 π.Χ., σταδιακά οι Κέλτες, κινούμενοι δυτικά, εγκαθίσανται στη Γαλλία και τελικά αποκαλούνται Γαλάτες και η χώρα Γαλατία. 600 π.Χ., Έλληνες άπικοι ιδρύουν τη Μασσαλία, λιμάνι στη Νότια Γαλλία. 121 π.Χ. Οι Ρωμαίοι εγκαθιστούν ένα προγεφύρωμα στη Νότια Γαλλία, στην Προβυγγία. 102 π.Χ. Οι Ρωμαίοι συντρίβουν τους Τεύτωνες, μια γερμανική φυλή που είχε εισχωρήσει στη Νότια Γαλλία. 58 π.Χ. Ο Ιούλιος Κέσαρας προχωράει βόρεια για να γίνει ο κυβερνήτης της Βόρειας Ιταλίας και της Νότιας Γαλλίας. 52 π.Χ. Ο Ιούλιος Κέσαρας νικά το γαλατικό στρατό του Βερσιζετορίξ, ο οποίος παραδίνεται για να σώσει τους άνδρες του. Γυρίζοντας στη Ρώμη, ο Ιούλιος Κέσαρας γράφει τα απομνημονεύματά του για το γαλατικό πόλεμο και τα ανδραγαθήματά του. 6 χρόνια αργότερα εκτελείται ο Βερσιζετορίξ με στραγγαλισμό μετά από διαταγή του Κέσαρα. 360 μετά Χριστό. Ο Άγιος Μαρτίνος ιδρύει το πρώτο μοναστήρι στη Δυτική Ευρώπη, στην περιοχή του Πουατιέ. 406. Οι Βάνδαλοι περνούν τον ποταμό Ρήνο και διασχίζοντας τη Γαλλία φτάνουν στην Ισπανία, από όπου οι Βυσιγότθοι τους πρόχνουν στην Αφρική. 451. Ο Ατίλας με τους Ούνους εισβάλλουν στη Γαλλία, αλλά ιτώνται από το Ρωμαϊκό στρατό με τη βοήθεια των Βυσιγότθων. 481. Ο 15χρονος Κλόβης κληρονομεί το στέμα των Μεροβικίων και γίνεται ηγέτης των Φράγκων. Ο Κλόβης, το 496, μαζί με 3.000 στρατιώτες του βαπτίζονται χριστιανοί σε μια μαζική τελετή από τον επίσκοπο της Ρένς. 771. Ο Καρλομάγνος, γνωστός και ως Κάρολος ο Μέγας, γίνεται βασιλιάς των Φράγκων. Ήταν επίσης βασιλιάς της Ιταλίας το 774 και από το 800 ο πρώτος αυτοκράτορας στη Δυτική Ευρώπη μετά την κατάλυση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας πριν από 3 αιώνες. Ο Καρλομάγνος συνέχισε την πολιτική του πατέρα του προς τον παπισμό και έγινε προστάτης του. Ο Καρλομάγνος έφτασε στο απόγειο της δύναμής του το 800 όταν στέφθηκε αυτοκράτορας από τον Πάπα Λέων III την ημέρα των Χριστουγέννων στην παλιά βασιλική του Αγίου Πέτρου. Αποκαλούμενος πατέρας της Ευρώπης, ο Καρλομάγνος ένωσε το μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Ευρώπης για πρώτη φορά μετά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο Καρλομάγνος πέθανε το 814 έχοντας κυβερνήσει ως αυτοκράτορας 13 χρόνια. Ετάφη στην αυτοκρατορική του πρωτεύουσα, το Άχερτ, στη σημερινή Γερμανία. Τον διαδέχθηκε ο γιος του, Λουδοβίκος ο Ευσεβής. 850. Αρχή της φεουδαρχίας. Η φεουδαρχία ήταν ένα κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό σύστημα. Η γη ανήκει στους φεουδάρχες που έχουν εργαζόμενους στα κτήματά τους και πληρώνουν φόρους στην κεντρική εξουσία. 900. Η μοναστηριακή ζωή αρχίζει να αλλάζει. Τα πρώτα μοναστήρια που ακολουθούν τον κανόνα του Αγίου Βενέδικτου είναι μικρές ανεξάρτητες κοινότητες, αποτελούμενες κυρίως από λαϊκούς που εργάζονται στη γη για να υποστηρίξουν τον εαυτό τους και που περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους στην προσευχή, στη μελέτη και στη θρησκευτική αφοσίωση. 911. Οι Βίκινγκς εγκαθίστανται στη Γαλλία σαν Νορμανδοί όταν ο Ρόλο πήρε φεουδαρχικά δικαιώματα στην περιοχή γύρω από τη Ρουέν. 987.
Ο Ούγος Καπέτος, ένας Φράγκος ευγενής, εκλέγεται βασιλιάς του δυτικού τμήματος της Φράγκικης Αυτοκρατορίας, εγκαθιδρύοντας τη βασιλική δυναστεία της Γαλλίας. 1066. Εμφανίζεται ο Κομίτης του Χάλεϊ πάνω από την Νορμανδία. Οι Νορμανδοί εισβάλλουν στην Αγγλία με μεγάλα πλοία των Βίκινγκς. 1120. Οι τροβαδούροι της Προβυγγίας αναπτύσσουν μια νέα μορφή ερωτικής ποίησης στα γαλλικά, εισάγοντας την ευγενική αγάπη. 1147. Η δεύτερη σταυροφορία ξεκινά με επικεφαλής από τη Γαλλία τον βασιλιά Λουδοβίκο τον 7ο και από τη Γερμανία τον Κόνραντ τον 3ο. 1150. Στις φεουδαρχικές χώρες Γαλλία και Γερμανία ο Καρλομάγνος λατρεύεται ως Άγιος. 1204. Ο Γάλλος βασιλιάς Φίλιππος ο Δεύτερος παίρνει την Ορμανδία από τους Άγγλους. 1220. Τα 200 παράθυρα του καθεδρικού ναού της Σάρτρ έχουν υπέροχα πρώιμα βιτρό. 1250. Ολοκληρώνεται η Παναγία των Παρισίων, Notre Dame. 1337. Ο Φίλιππος ο Έκτος, βασιλιάς της Γαλλίας, κατάσχεσε ένα φέουδο στο νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας που ανήκε στον Εδουάρδο τον 3ο, βασιλιά της Αγγλίας. Αυτή ήταν η αρχική αιτία για να αρχίσει ο εκατονταετής πόλεμος Γαλλίας-Αγγλίας. 1428. Μια χωριατοπούλα, η Ζαν Ντάρκ, η Ιωάννα της Λορένης, σε ηλικία 16 ετών, ακούει φωνές Αγίων που της λένε να αναλάβει την πολιορκία της Ορλεάνης. 1429. Η Ζαν Ντάρκ οδηγεί με επιτυχία το γαλλικό στρατό στην πολιορκία της Ορλεάνης, που ήταν και η βάση για την αρχή του τέλους του εκατονταετή πολέμου. 1431. Η Ζαν Ντάρκ πιάνεται εχμάλωτη από αγγλόφιλους βουργουνδούς που τη δίνουν στους Άγγλους. Κατηγορήθηκε ως αιρετική, αλλά καίγεται στην πυρά με την κατηγορία ότι φορούσε αντρικά ρούχα σε ηλικία 19 ετών. 24 χρόνια μετά το θάνατό της, αγιοποιήθηκε από την Καθολική Εκκλησία. 1437. Ο Κάρολος ο 7ος μπαίνει με στρατό μέσα στο Παρίσι και τελειώνει ο εκατονταετής πόλεμος. 1517. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι πηγαίνει και εγκαθίσταται στη Γαλλία, προσκαλεσμένος από το βασιλιά της Γαλλίας, Φραγκίσκο τον 1ο. 1527. Ο Φραγκίσκος ο 1ος αρχίζει να μεταμορφώνει το Φοντενεμπλό σε ένα υπέροχο παλάτι, καλώντας καλλιτέχνες που δημιούργησαν σχολή. 1532. Ο Φρανσουά Ραμπελέ δημοσιεύει το μυθιστόρημά του Παντανγκρουέλ, το πρώτο από τα 5 βιβλία του για τον γίγαντα Παντανγκρουέλ και τον πατέρα του Γαργαντούα. 1545. Ο Αμπρουάζ Παρέ, ο μεγαλύτερος χειρούργος της εποχής, δημοσιεύει μια περιγραφή της αντιμετώπισης τραυμάτων από σφαίρες. 1572. Η σφαγή των Γάλλων Προτεσταντών, που ήταν γνωστή ως Ουγενώτη, αρχίζει στο Παρίσι τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 1610. Σχεδιάζεται ένας νέος μηχανισμός για τα πυροβόλα όπλα και χρησιμοποιείται στα μουσκέτα, ντουφέκια. 1610. Μετά τη δολοφονία του βασιλιά Ερίκου του 4ου, η γυναίκα του, Μαρία των Μεδίκων, γίνεται για 9 χρόνια αντιβασίλισσα του 9χρονου γιού της Λουδοβίκου του 13ου. 1616. Ο Ρισελιέ αρχίζει τη δημόσια καριέρα του ως κρατικός γραμματέας της Μαρίας των Μεδίκων. 1625. Ο Ρούμπενς ολοκληρώνει μια σειρά από 21 πίνακες για να γιορτάσει τις επιτυχίες της Μαρίας των Μεδίκων. 1643. Ο Λουδοβίκος ο 14ος γίνεται βασιλιάς σε ηλικία 4 χρόνων. Πρωθυπουργός γίνεται ο καρδινάλιος Μαζαρίνος, επιλογή της χείρας του βασιλιά Λουδοβίκου 13ου, που ουσιαστικά κυβερνά. Ο Ντεκάρτ, το 1644, στις αρχές της φιλοσοφίας του, δίνει προτεραιότητα στη λογική που συνοψίζεται στην περίφημη φράση του
cogito ergo sum, δηλαδή σκέφτομαι, άρα υπάρχω. 1646. Ο Πασκάλ αποδεικνύει πως η ατμοσφαιρική πίεση εξαρτάται από το υψόμετρο. 1660. Ο Λουδοβίκος ο 14ος ορίζει τη Νέα Γαλλία ως βασιλικό κράτος και ενισχύει την τάση για δημιουργία αποικιών στη Βόρεια Αμερική. 1661. Ο Λουδοβίκος ο 14ος δημιουργεί μια βασιλική ακαδημία χορού και λίγο αργότερα μια μουσική ακαδημία. 1664. Ο Λουδοβίκος ο 14ος συγκροτεί μια ομάδα σχεδιαστών για να δημιουργήσουν στις Βερσαλίες ένα εντυπωσιακό παλάτι με κήπο. 1667. Η πρώτη μετάγγιση αίματος από πρόβατο σε έναν 15χρονο νέο που επέζησε. 1673. Ο Καταφαντασίαν ασθενής είναι το τελευταίο θεατρικό έργο του Μολιέρου, στο οποίο έπαιζε και ο ίδιος. Ο Μολιέρος κατέρευσε επί σκηνής στην τέταρτη παράσταση του έργου και πέθανε μετά από λίγες ώρες. 1682. Ο Ρενέ ντε Λασάλ ταξιδεύει στο Μισισιπί και δηλώνει πως ανήκει στη Γαλλία όλη η έκταση, ονομάζοντάς την Λουιζιάννα. 1688. Η ξυφολόγχη αρχίζει να χρησιμοποιείται από το γαλλικό στρατό. 1715. Ο Λουδοβίκος ο 14ος πεθαίνει μετά από 72 χρόνια στο θρόνο. 1749. Ένας Γάλλος αξιωματούχος ταξιδεύει στην κοιλάδα του Οχάιο, σημαδεύοντάς την για λογαριασμό της Γαλλίας. 1751. Αρχίζει να κυκλοφορεί η 28τομη εγκυκλοπαίδεια του Ντιντερό, η πρώτη εγκυκλοπαίδεια. 1759. Ο Βολτέρος δημοσιεύει το έργο του «Καντίντ», μια σάτυρα της κοινωνίας της εποχής του. 1762. Ο Ζαν-Ζακ Ρουσό δημοσιεύει το βιβλίο του «Το κοινωνικό συμβόλαιο» και συλλαμβάνεται. 1768. Η Κορσική πουλιέται στη Γαλλία από τη Δημοκρατία της Γένοβας. 1769. Το πρώτο ατμοκίνητο όχημα. 1778. Η Γαλλία, στηρίζοντας τις αμερικανικές αποικίες εναντίον της Μεγάλης Βρετανίας, στέλνει έναν μεγάλο στόλο της στην Αμερική. 1782. Οι αδελφοί Μογκολφιέρι υψώνουν το πρώτο αερόστατο στα 1000 μέτρα ψηλά. 1783. Ο Ζαν Λουί Νταβίντ με τους κλασικούς πίνακές του εκλέγεται μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας. 1785. Ο Κουλόμπ αρχίζει να δημοσιεύει τις ανακαλύψεις του για τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό. 1787. Ο χημικός Λαβουαζιέ δημοσιεύει ένα σύστημα για την ταξινόμηση και την ονομασία των χημικών στοιχείων. 1789. 14 Ιουλίου. Ένα εξαγριωμένο πλήθος απελευθερώνει τους 7 κρατούμενους στο φρούριο της Βαστήλης. 1789. Το πλήθος αναγκάζει τον Λουδοβίκο 16ο να φύγει από τις Βερσαλίες με όλη τη βασιλική οικογένεια και να γυρίσει στο Παρίσι. 1789. Ο Γάλλος γιατρός Γκιλοτίν προτείνει μια μηχανή που είναι πιο ανθρώπινη για τις εκτελέσεις. Την Γκιλοτίνα, δηλαδή τη Λεμιτόμ. 1791. Ο Λουδοβίκος ο 16ος και η οικογένειά του προσπαθούν να δραπετεύσουν από το Παρίσι, αλλά τους πιάνουν. 1792. Η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στην Αυστριακή Αυτοκρατορία. 1792. Γράφεται ο Εθνικός Ύμνος που σύντομα έγινε γνωστός ως La Marseillaise.
1792. Το Εθνικό Συνέδριο καταργεί τη βασιλεία στη Γαλλία και εγκαθιστά την πρώτη δημοκρατία. 1793. Ο Λουδοβίκος ο 16ος εκτελείται στην κιλοτίνα. 1793. Η Σαρλότ Κορντέ σκοτώνει στο μπάνιο του τον Ζαν Πολ Μαρά με μαχαίρι. 1793. Αρχίζει η τρομοκρατία με εκτελέσεις που ξεπερνούν τις 3.000 το Δεκέμβριο. 1794. Ο Ροβεσπιέρος μαζί με τον Σεν Ζιστ καταφέρνουν να πάνε στην κιλοτίνα τον Νταντόν τον Απρίλιο. 1794. Ο Ροβεσπιέρος και η ομάδα του πηγαίνουν στην κιλοτίνα τον Ιούλιο στην τελευταία αιματοχυσία της τρομοκρατίας. 1796. Ο 27χρονος Ναπολέων Βοναπάρτης παντρεύεται τη Ζωζεφίνα, χείρα του Αλέξανδρου Μποχαρνέ, που είχε εκτελεστεί με λεμιτόμο το 1794. Η Ζωζεφίνα ήταν αριστοκράτησα με ισχυρές πολιτικές γνωριμίες. Τότε ο Ναπολέων διορίστηκε διοικητής των γαλλικών δυνάμεων στο μέτωπο της Ιταλίας. Εκεί έκτισε το θρύλο του με την πρώτη του αστραπιαία εκστρατεία. Οδήγησε 38.000 απελπισμένους Γάλλους σε ένα ως τότε δευτερεύον θέατρο επιχειρήσεων και κατανίκησε τους Αυστριακούς και τους Ιταλούς συμμάχους τους. 1796. Ο Ιρλανδός εθνικιστής Βολφτόν ξεκινά από τη Γαλλία για να εισβάλλει στην Ιρλανδία με 14.000 Γάλλους στρατιώτες. 1796. Η τότε κυβέρνηση, το Διευθυντήριο, ανάθεσε στον Ναπολέοντα μια αδύνατη αποστολή ώστε να εξοντώσει την ανερχόμενη πολιτική του ισχύ. Η απόβαση 35.000 στρατιωτών στην αυτόνομη Αίγυπτο το καλοκαίρι του 1798, παρά τις πρόσκαιρες επιτυχίες, ήταν ουσιαστικά μια αποτυχία. Όταν η βρετανική μοίρα του Νέλσονα έκαψε το γαλλικό στόλο της Μεσογείου στην ναυμαχία του Νείλου, οι κατακτητές Γάλλοι βρέθηκαν πολιορκημένοι. 1799. Ο Ναπολέον εγκαταλείπει στην Αίγυπτο το στρατό του και γυρίζει γρήγορα στο Παρίσι. Οργανώνει ένα στρατιωτικό πραξικόπημα, ανατρέπει το διευθυντήριο και ανακηρύσσεται ύπατος. 1800. Ο Ναπολέον περνά με το γαλλικό στρατό της Άλπης πριν να λιώσουν τα χιόνια και νικά τους Αυστριακούς. 1802. Μια συνθήκη ανάμεσα στη Γαλλία και στη Μεγάλη Βρετανία δημιουργεί μια ευχάριστη ανάπαυλα μετά από 10 χρόνια πολεμικών συγκρούσεων. 1802. Δημιουργείται σύνταγμα που ορίζει πως ο Ναπολέον θα είναι ισόβιος ύπατος της Γαλλίας. 1804. Ο Ναπολέον ανακηρύσσει τον εαυτό του αυτοκράτορα της Γαλλίας και στέφεται στην Παναγία των Παρισίων. Τη στιγμή της στέψης, ο Ναπολέον τοποθέτησε ο ίδιος το στέμα στο κεφάλι του και στη συνέχεια έστεψε την γονατίζουσα Ζωζεφίνα με ένα μικρό στέμα πάνω από ένα σταυρό, τον οποίο είχε τοποθετήσει αρχικά στο κεφάλι του. 1806. Ο Ναπολέον ανακοινώνει πως η Ολλανδία θα είναι ένα βασίλειο με τον 28χρονο αδελφό του Λουδοβίκο Βοναπάρτη στο θρόνο. 1810. Ο Ναπολέον παντρεύεται την Αυστριακή Αρχιδούκισσα Μαρί Λουίζ, αφού πρώτα έχει χωρίσει τη Ζωζεφίνα. 1812. Ο Ναπολέον ξεκινά μια εκστρατεία στη Ρωσία εναντίον του συμμάχου του, Τσάρου Αλέξανδρου, με ένα στρατό με περισσότερους από 600.000 άνδρες. Το χειμώνα επιστρέφει στο Παρίσι, έχοντας χάσει 500.000 άνδρες στα χιόνια της Ρωσίας. 1813. Σε συμφωνία με τη Ρωσία και την Προσία, η Αυστρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Γαλλία. 1813. Ο Βρετανός Γουέλλινγκτον διασχίζει με στρατό τη Βόρεια Ισπανία και μπαίνει στη Γαλλία. 1814. Ο Ρώσος Αυτοκράτορας και ο Βασιλιάς των Πρώσων μπαίνουν στο Παρίσι. 1814. Ο Ναπολέον παρετείται στο Φοντενεμπλό και ο Λουδοβίκος ο 18ος επιστρέφει στο θρόνο του. 1814. Ο Ναπολέον εξορίζεται στο νησί Έλβα.
1815. Ο Ναπολέον φεύγει κρυφά από την Έλβα με μερικά μικρά πλοία και φτάνει στις ακτές της Γαλλίας. 1815. Ο Ναπολέον φτάνει στο Παρίσι, συνοδευόμενος από ένα ενθουσιώδες πλήθος στρατιωτών που ενώθηκε μαζί του στο ταξίδι του προς το βόρα. 1815. Ο Ναπολέον οργανώνει στρατό και πηγαίνει να αντιμετωπίσει τους Βρετανούς στη μάχη του Βατερλό, που ήταν και η τελευταία του. Γυρίζει άτακτα στο Παρίσι, όπου παρετείται και ο Λουδοβίκος ο 18ος επιστρέφει στο θρόνο του. 1815. Ο Ναπολέον προσπαθεί άστοχα να διαφύγει στην Αμερική και παραδίνεται στους Βρετανούς. Εξορίζεται στο νησί Αγία Ελένη, στον κόλπο της Γουινέας. 1821. Ο Ναπολέον πεθαίνει εξόριστος, ίσως από καρκίνο του στομάχου. 1822. Ο Γάλλος Αιγυπτιολόγος Σαμπολιό καταφέρει να αποκρυπτογραφήσει τα ιερογλυφικά με τη βοήθεια της πέτρας της Ροζέτα. 1824. Μετά το θάνατο του Λουδοβίκου 18ου, βασιλιάς γίνεται ο Κάρολος ο 10ος. 1827. Η Γαλλία, η Βρετανία και η Ρωσία, στηρίζοντας την Ελληνική Επανάσταση, βυθίζουν τον τουρκικό και αιγυπτιακό στόλο στο Ναβαρίνο. 1830. Μια επανάσταση διώχνει τον Κάρολο 10ο και γίνεται βασιλιάς ο Λουδοβίκος Φίλιππος με τον νέο ρόλο ως βασιλιάς των Γάλλων με τη θέληση του λαού. 1831. Ο Βίκτορ Ουγκό δημοσιεύει το βιβλίο του «Ο Καμπούρης της Παναγίας των Παρισίων». 1844. Δημοσιεύεται το βιβλίο του Αλέξανδρου Δουμά «Οι τρεις σωματοφύλακες». 1848. Μια επανάσταση στο Παρίσι διώχνει τον βασιλιά Λουδοβίκο Φίλιππο και εγκαθιστά τη δεύτερη γαλλική δημοκρατία. 1848. Δημοσιεύεται στο Παρίσι το κομμουνιστικό μανιφέστο των Μάρξ και Έγγελς. 1848. Ο Ναπολέον ο Τρίτος εκλέγεται πρώτος πρόεδρος της δεύτερης γαλλικής δημοκρατίας. 1852. Ο Ναπολέον ο Τρίτος ζητά να ξαναγίνει η Γαλλία αυτοκρατορία με εκείνον αυτοκράτορα. Το δημοψήφισμα το εγκρίνει με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. 1862. Ο Παστέρ εφαρμόζει την παστερίωση, δηλαδή την καταστροφή των μικροβίων με την υψηλή θερμοκρασία. 1862. Ο Βίκτορ Ουγκό δημοσιεύει το βιβλίο του «Οι άθλοι». 1870. Γαλλοπρουσικός πόλεμος. Συλλαμβάνονται από τους Γερμανούς 83.000 Γάλλοι, μεταξύ των οποίων και ο Ναπολέον ο Τρίτος. 1870. Μια γαλλική κυβέρνηση εθνικής άμυνας αποκηρύσει τον Ναπολέοντα τον Τρίτο και ανακηρύσει την Τρίτη Γαλλική Δημοκρατία. 1871. Ο πρόσωρος βασιλιάς Ουίλιαμ ο Πρώτος ανακηρύσσεται αυτοκράτορας της Ενωμένης Γερμανίας στο Παλάτι των Βερσαλιών. 1871. Στρατεύματα της νέας γερμανικής αυτοκρατορίας κάνουν μια νικηφόρα παρέλαση μέσα στο Παρίσι. 1871. Πολιορκία του Παρισιού από γαλλικές κυβερνητικές δυνάμεις. Ταυτόχρονα εμφανίζεται μέσα στο Παρίσι η Παρισινή Κομμούνα. Ήταν η εργατική επαναστατική κυβέρνηση που εγκαθιδρύθηκε στο Παρίσι μετά την εξέγερση της εθνοφρουράς και των εργατών της πόλης και διήρκεσε από τις 26 Μαρτίου του 1871 μέχρι τις 28 Μαΐου της ίδιας χρονιάς, οπότε με μεγάλες σφαγές επικράτησε η κυβέρνηση της Τρίτης Γαλλικής Δημοκρατίας, ενώ στις 10 Μαΐου είχαν αποσυρθεί οι Πρώσοι από το Παρίσι. 1874. Ο Σεν-Σανς παρουσιάζει τον μακάβριο χορό. (Κι) 1875.
υπογράφεται μια συμφωνία Γαλλίας-Βρετανίας για την από κοινού κατασκευή τούνελ κάτω από τη Μάχη, αλλά τα σχέδια δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν. 1875 παρουσιάζεται η όπερα Κάρμεν του Μπιζέ. '1881 η Γαλλία εισβάλλει στην Τινησία από την Αλγερία και την κάνει γαλλικό προτεκτοράτο όπως την Αλγερία. 1885 το άγαλμα της ελευθερίας κατασκευάζεται στο Παρίσι πριν μεταφερθεί με πλοίο στην Αμερική. 1887 η Γαλλία δημιουργεί τη Γαλλική Ινδοκίνα μετατρέποντας σε προτεκτοράτα την Καμπότζη και το Βιετνάμ. 1889 η Δεύτερη Διεθνής οργανώνεται στο Παρίσι από τα σοσιαλιστικά κόμματα 10 χωρών. 1893 η Γαλλία κηρύσσει την ακτή του Ελεφαντοστού στη Δυτική Αφρική ως αποικία της και περιλαμβάνει το Λάος στη Γαλλική Ινδοκίνα. 1896 ο Γάλλος φυσικός Μπεκερέλ ανακαλύπτει στο ουράνιο τη φυσική ραδιενέργεια. 1898, 13 Ιανουαρίου. Ο Εμίλ Ζολά, ο πιο σημαντικός εκπρόσωπος της λογοτεχνικής σχολής του νατουραλισμού, ο οποίος άσκησε τεράστια κοινωνική επιρροή με το έργο και τις παρεμβάσεις του, έστειλε την περίφημη ανοιχτή επιστολή του «Κατηγορώ» στο Γάλλο πρόεδρο, η οποία δημοσιεύθηκε στο εξώφυλλο της παριζιάνικης εφημερίδας «Λορόρ» του Ζορζ Κλεμανσό. Ήταν ο μόνος που υπερασπίστηκε τον Ντρέιφους στέλνοντας αυτή την ανοιχτή επιστολή στο Γάλλο πρόεδρο. Ο Ζολά ξεσκέπασε μια συνωμοσία που κόστισε την ελευθερία στο στρατιωτικό Ντρέιφους εξαιτίας του αντισημιτισμού του Υπουργείου Αμήνης. Η επιστολή με τα στοιχεία της έφερε την αναθεώρηση της δίκης και ο Ντρέιφους αποδείχθηκε αθώος, γεγονός που οδήγησε και στη μεταρρύθμιση του συστήματος συμπεριλαμβανομένου του χωρισμού εκκλησίας και κράτους. 1898 η Μαρί Κιουρί και ο σύζυγός της ανακαλύπτουν το στοιχείο ράδιο χωρίς καμιά προφύλαξη, αγνοώντας τον κίνδυνο της ραδιενέργειας επάνω τους. 1902 ο Γάλλος πρωτοπόρος του κινηματογράφου Ζορζ Μελιές χρησιμοποιεί εφέ για την ταινία του «Ταξίδι στο φεγγάρι». 1907 ο Πάμπλο Πικάσο ζωγραφίζει τις Δεσποινίδες της Αβινιόν οδηγώντας στον κυβισμό. 1909 η πρώτη πτήση πάνω από το κανάλι της Μάχης. 1910 ο Αρή Ματής δημιουργεί τον μεγάλο πίνακα «Ο Χορός». 1914 Αύγουστος η Γερμανία κηρύσσει τον πόλεμο στη Γαλλία, αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1917 η Μάτα Χάρι εκτελείται στη Γαλλία με την κατηγορία της Γερμανίδας κατά σκόπο. 1918 Μάιος αμερικανικά στρατεύματα στο δυτικό μέτωπο. 1918 Νοέμβριος οι σύμμαχοι και οι Γερμανοί φθάνουν σε ανακοχή. 1919 Ιούνιος υπογράφεται η τελική συμφωνία ειρήνης στις Βερσαλίες. 1923 ο μεγάλος αρχιτέκτονας Le Corbusier δημοσιεύει τη συλλογή των άρθρων του για μια νέα αρχιτεκτονική. 1924 ο Αντρέ Μπρετόν δημοσιεύει το μανιφέστο του σουρεαλισμού. 1928 ο Μωρίς Ραβέλ συρθέτει τον Μπολερό. '1935 εμφανίζεται το μικρό σπουργίτη, η Εντίθ Πιαφ. Je vois
1937. Ο Πικάσο σχεδιάζει την Κουέρνικα. 1939 Σεπτέμβριος. Η Γαλλία και η Βρετανία, μην παίρνοντας καμιά απάντηση από τον Χίτλερ για την κατάληψη της Πολωνίας, κηρύσσουν τον πόλεμο στη Γερμανία. 1940. Ο γερμανικός στρατός μπαίνει στη Γαλλία και τον Ιούνιο ένα τμήμα του μπαίνει στο Παρίσι. 1940. Ο Σαρλ ντε Γκολ μιλά στο γαλλικό έθνος από το Λονδίνο, ανακηρύσσοντας τον εαυτό του αρχηγό των ελεύθερων Γάλλων. Η Βρετανική κυβέρνηση τον αναγνωρίζει ως τον επίσημο αρχηγό των Γάλλων. 1944 Ιούνιος. Οι σύμμαχοι διασχίζουν το κανάλι της μάχης και εισβάλλουν στην Ορμανδία. D-Day. 1944 Αύγουστος. Ο στρατηγός ντε Γκολ περπατά στο Σανζελιζέ και πηγαίνει στην Παναγία των Παρισίων. 1945 Αύγουστος. Οι σύμμαχοι γιορτάζουν το οριστικό τέλος του πολέμου με τη νίκη εναντίον της Ιαπωνίας. 1949. Η Γαλλίδα συγγραφέα Σιμόν ντε Μπουβουάρ δημοσιεύει το βιβλίο της «Το δεύτερο φύλλο», ένα φεμινιστικό έργο με μεγάλη απήχηση. 1951. Έξι ευρωπαϊκές χώρες δημιουργούν την Ευρωπαϊκή Ένωση Άνθρακα και Χάλιβα, που εξελίχθηκε σε ΕΟΚ και σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. 1953. Ο Ζακ Τατί γυρίζει την κωμωδία του «Οι διακοπές του κυρίου Ιλό». 1954. Η 19χρονη Φρανσουά Σαγκάν έχει μια μεγάλη διεθνή επιτυχία με την πρώτη της νουβέλα «Καλημέρα θλίψη». 1954. Σε μια εκεχηρία στον πόλεμο της Ινδοκίνας, η Γαλλία αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Καμπότζης, του Λάος και του Βιετνάμ. 1954. Ο Le Corbusier ολοκληρώνει την εκκλησία στο Ρόνσα. 1955. Μια εξέγερση στο Μαρόκο πείθει τη Γαλλία να δώσει την ανεξαρτησία σε αυτή την αποικία της. 1956. Η Μπριζίτ Μπαρντό σκηνοθετείται από τον σύζυγό της Ροζέ Βαντίν στην πρώτη της ταινία «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα». 1956. Η Τινησία κερδίζει την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία. 1956. Μετά από διεθνή πίεση, η Γαλλία και η Βρετανία φεύγουν από το Σουέζ. 1957. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Άνθρακα και Χάλιβα μετασχηματίζεται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ΕΟΚ. 1958. Η Εθνική Συνέλευση καλεί τον ντε Γκολ να αναλάβει την Προεδρία. 1958. Οι Γάλλοι πολίτες εγκρίνουν το νέο σύνταγμα που προτείνει ο ντε Γκολ και αρχίζει η Πέμπτη Δημοκρατία. 1959. Ο Αστερίξ κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε κείμενα του Ρενέ Κοσινή και σκίτσα του Αλμπέρ Ουτερσό. 1960. Ο Ζαν Λι Κοντάρ δημιουργεί την πρώτη του ταινία «Με κομμένη την ανάσα», μια κλασική ταινία του γαλλικού νέου κύματος. 1961. Ο Ρώσος χορευτής Ρούντολφ Νουρέγεφ αυτομολύει και ζητά πολιτικό άσυλο στη Γαλλία. 1962. Οι συνεχείς εξεγέρσεις των Αλγερινών καταλήγουν στην ανεξαρτητοποίηση της Αλγερίας. 1962. Ο Ζορζ Μπομπιντού γίνεται πρωθυπουργός της Γαλλίας. 1966. Ο Φρανσουά Τριφό γυρίζει τη συμβολική ταινία «Φαρενάι 451», βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Ρέι Μπράντμπερι. 1968. 3 Μαΐου. Μια μεγάλη φοιτητική εξέγερση που ακολουθείται από εργατικές απεργίες και κλονίζει τη γαλλική κυβέρνηση. 1968, 30 Μαΐου. Διάγγελμα του στρατηγού ντε Γκολ σφραγίζει το τέλος της εξέγερσης.